1921, νομός Σαμψούντας, περιφέρεια Τσαρσαμπά, αρχαία Θεμίσκυρα ή Αμαζόνα, καθώς λέγανε οι δικοί μας. 1921, επαναλαμβάνω, γενικά και σκληρά τα μέτρα των Κεμαλικών. Έπρεπε να γίνουν εξορία οι πάντες. Ως εκ τούτου ο έπαρχος είπε, σηκώνω τα χέρια ψηλά, δεν μπορώ πλέον να σας προστατεύω. Ως εκ τούτου ξεκίνησαν προς Ανατολάς. Σε διάφορες κατευθύνσεις φτάσανε στο Ερζερούμ, Βαν, Βιτλής και σε εκείνα τα μέρη. Πηγαίνοντας προσετίθεντο και άλλοι και βεβαίως και κάποιοι τραπεζούντι. Λοιπόν, από το Κουρδιστάν φτάσανε στο ποταμό Εφράτη. Από τον Εφράτη ποταμό κατεβαίνουν προς την Κιλικία και από την Κιλικία στη Συρία. Την Κιλικία και τη Συρία κατήχε εκείνο τον καιρό, 1920-21-22, η Γαλλία. Γι' αυτό και καταχειροκροτούσαν τη Γαλλία και την εξουσία τη γαλλική, διότι πλέον μπήκανε σε χριστιανική προστατευόμενη περιοχή της Γαλλίας. Μείνανε αρκετό καιρό, αρκετούς μήνες στη Συρία και φυσικά και στο Λίβανο. Αυτά δεν είχαν διαχωριστικές γραμμές. Λοιπόν, στη Συρία, παραδείγματος χάρη, στο Περότ, καθώς λέγανε, Βηρυτό, και στο Χαλέπι. Από το Χαλέπι ξεκίνησαν, ύστερα από την ανταλλαγή των πληθυσμών, τη συμφωνία δηλαδή της Λοζάνης, και με το καράβι φτάσανε στην Κύπρο. Από την Κύπρο, έπειτα από μια καθυστέρηση, φτάσανε στον Πειραιά, κοντά στο νησάκι ή μάλλον πάνω στο νησάκι Άγιος Γεώργιος. Στο Κερατσίνι πρέπει να είναι, κάπου κατά εκεί. Λοιπόν, από εκεί και πέρα γινόταν οι καραντίνες και μετά η διοχέτευσή τους σε διάφορα μέρη της Ελλάδος. Τους δικούς μας εκείνο τον καιρό τους μεταφέρανε στη Βόρειο Ελλάδα. Άλλους μεν στην περιοχή Καστοριάς, άλλους δε πιο βόρεια στην περιοχή Σερών και Δράμας και Ξάνθης. Λοιπόν, ο πατέρας μου πρωτοεγκαταστάθηκε γύρω στα 15 του χρόνια στην περιοχή, 15-16 χρόνο, στην περιοχή Καστοριάς, συγκεκριμένα στην Κομόπολη Άργος Οριστικό, και εν συνεχεία ήρθε ο αδερφός του, τον βρήκε και τον μετέφερε στη μεταφέρθηκαν και οι δύο στη Δράμα. Στην διάρκεια της εξορίας γινόταν και διάφοροι σταθμοί, σταθμεύσεις. Λοιπόν, σε αυτές τις σταθμεύσεις στέλνανε τα παιδιά για να κάνουν κάποιες ελεημοσύνες, να ζητήσουν, ζητιανιές. Σε μια τέτοια αποστολή χάθηκε και ο πατέρας μου γύρω στα 15 του χρόνια, μπορεί να ήταν και μικρότερος. Λοιπόν, εν τω μεταξύ άρων-άρων διατάχθηκαν να φύγουν και όταν επέστρεψε σε εκείνο το μέρος ο πατέρας μας δεν βρήκε κανένα. Λοιπόν, και παρά τα αυτά δεν απελπίστηκε, προχώρησε έτσι περισσότερο και σε κάποια μέρη του συνάντησε. Και εκεί που καθόταν και τρώγανε, και μάλιστα ξερά μούρα, ο παπάς του χωριού, ο Παπαθόδωρος, από μακριά τον είδε και είπε «Τε χάτε μέτρον ο Τσαχούρτς». Έφτασεν, έζησεν και ο Τσαχούρτς. Λοιπόν, και πράγματι δηλαδή, ο πατέρας μου, επειδή είχε πράσινα μάτια, τον ονόμαζαν κατά αυτόν τον τρόπο στα τουρκικά. Λοιπόν, και θέλω να πω ότι ο πατέρας μας από την Χρούπιστα, το Άργος Οριστικό, ήρθε στη Δράμα και από τη Δράμα, όπου στον συνοικισμό, στον σιδηροδρομικό σταθμό Αμπελόκηποι, τώρα είναι ενωμένα όλα με τη Δράμα, εκεί κατοίκησαν οι Τσαρτσαμπαλίδες, δηλαδή οι άνθρωποι αυτής της Κομόπολης και της περιοχής, οι περισσότεροι τουρκόφωνοι, λοιπόν, και τελικά αφομοιώθηκαν με τους άλλους δραμινούς. Ο πατέρας μας ήταν από χωριό, όπως και άλλοι ελληνόφωνοι, ποντιακά δηλαδή μιλούσαν,
και τελικά έσμιξε με άλλους Σαμψούντιους οι οποίοι ήταν κάπνο παραγωγή και έμεινε σε αυτό το χωριό, το Κρομνικό Ξάνθης, ορεινό χωριό τουρκοχώρι, όπου ακόμη όταν είχα φτάσει η πρώτη κάτοικη εκεί, 1923-24, κάπου εκεί μέσα, οι εναπομείναντες ελάχιστοι Τούρκοι τους είπαν «Ευχή και κατάρα σας δίνουμε, μην μένετε εδώ γιατί θα το μετανιώσετε». Διότι είναι ορεινό, διότι είναι μακριά από άλλα χωριά και ειδικά από κέντρα όπως η Σταυρούπολη της Ξάνθης και θα δεινοπαθήσετε. Και πράγματι αυτό και συνέβη. Προχωράμε. Για το Σέρα. Για το Σέρα χωρό. Ο πατέρας μου, του, επειδή του έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, διότι γοητευόταν από αυτά, στο δρόμο προς την Ανατολή, όπου σμίξανε και ορισμένοι τραπεζούντι, είχανε και λιράρι και ανθρώπους οι οποίοι χορεύανε το σάραχορο. Και εκεί που αναπαυόταν και διανυκτέρευαν, ερχόταν κάποτε στο κέφι και χορεύανε. Λοιπόν, και εκεί του έκανε μεγίστη εντύπωση ο σάραχορος. Λοιπόν, και όπως έχω δηλώσει και άλλοτε, κατά τη μαρτυρία του πατέρα μας, αυτές οι εκδηλώσεις τους έδιναν ψυχικό θάρρος και παρηγοριά, αντοχή για να επιβιώσουν, διότι πιστεύανε στις ρίζες τους και πιστεύανε στην ανωτερότητά τους, με δεδομένο πάντα όμως ότι έναν τέτοιο λαό, μια τέτοια φυλή, ο Θεός δεν θα την αφήσει να χαθεί τελείως. Και όπως πράγματι έτσι και έγινε. Και όταν τα διηγούνταν ο πατέρας μας και του έλεγα «Ρε πατέρα, εσείς πιστεύατε στον Αγιώργη, στον Αηδημήτρη και σε τόσους άλλους Αγίους καβαλάριδες και δεν σας προστάτεψαν ποτέ», θύμωνε ο πατέρας μας και έλεγε «Εσύ το εξέρθ μίσον, εμείς το εξέρωμε επίκαμε». Λοιπόν, και ήταν πολύ θρησκόληπτοι, άνθρωποι δηλαδή σέβονταν τη θρησκεία και πάντοτε τις ελπίδες τους τις εναπέθεταν στην θρησκεία. Η θρησκεία και η πίστη στην αξία της φυλής, η θρησκεία και η εθνική ρίζα κράτησε τον ελληνισμό έστω και σαν μαλλιά, καθώς λέει και η Γραφή ο Απόστολος Παύλος, την μικρή μικρή μαλλιά να προφυλάξει ο Θεός, αυτή θα γίνει το προζύμι για όλο το άλλο υπόλοιπο, ώστε να δοθεί η καινούρια παραγωγή, το καινούριο ψωμί που θα συντηρήσει το λαό μας. Η εντύπωση ιδιαίτερη του έκανε όταν χορεύανε το Σέρα χορό και έδιναν το σύνθημα, κάποιος έδινε το σύνθημα και σπάνανε το χορό προς τα κάτω, καθώς λένε και όλοι όσοι μιλάνε για το Σέρα χορό. Σε εκείνο το σπάσιμο, το τσάκωμα που λένε και τις κινήσεις δεξιά και αριστερά, λοιπόν, καθώς ήταν και αδύνατοι, γιατί δεν είχαν να φάνε, ίσως ήταν κουρασμένοι και τα λοιπά, εξαντλημένοι θέλω να πω, λοιπόν, τα κόκαλα τους όλα τρίζανε πραγματικά. Και αυτό του έκανε εντύπωση και πάντα έλεγε «Γιάβρο μου, όταν επέρναν κάτω χορό, κουρτ, 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 τα κόκαλα του έτριζαν». Αυτά.